15 Απριλίου σήμερα. Και γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στο Λεωνίδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Καρβουνιάρη για το σχόλιο της ημέρας και φυσικά για τις ευχές. Πολύχρονος, ευτυχισμένος και κάθε καλό. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε όσους γιορτάζω σήμερα και είναι πάρα πολλοί Λεωνίδες. Παλιότερα είχαμε έναν, δύο, δεξιά-αριστερά και με τους 300. Έτσι. Πιο πολλά, πιο παλιά. Τώρα έχουμε πάρα πολλούς. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα τι να σας πω εγώ σήμερα. Άλλη μια. Πει να σας πω, η αγωνία κορυφώνεται, έχουμε μείωση των κρουσμάτων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας πάει πολύ καλά, η Ελλαδίτσα μας πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πήραμε έγκαιρα τα μέτρα, άνθρωποι γίνονται καλά, πάνε στα σπίτια τους, βγαίνουν από τις εντατικές σιγά σιγά. Τώρα ακούμε και διάφορα, τι άρρωστια είχαν αυτοί λέει, μήπως είχαν γρήπη λέει, μήπως ήταν πολύ... Είχαν πολλές αρρώστιες, ήταν γερασμένοι 80-90 και πεθαίνουν και μας λένε ότι έχουν κορονοϊό. Ας σταματήσουμε αυτά όμως. Ας σταματήσουμε αυτά, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ας γίνουμε λογικοί και ας παίρνουμε το χάπι μας, γιατί εμείς το έχουμε το χάπι εδώ στην Ελλάδα. Stay home λέγεται. Stay home. Αυτό είναι το χάπι του κορονοϊού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε σε φάση αφασίας, θα έλεγα. Είμαστε άλλαλοι. Ναι, ναι, άλλαλοι. Βλέπεις τον κόσμο δίπλα, α, δεν σε γνώρισα. Μα πότε να με γνωρίζεις, να με δεις 25 μέρες, 30 μέρες. Με μάσκες, με γυαλιά. Τελικά, Πάσχα δεν θα κάνουμε φέτος. Βγήκε η κυβέρνηση, βγήκε η εκκλησία. Τώρα προσπαθούν να κάνουμε κάποιες, λέει, αλλαγές συνεχίσεις του εθίμου. Γιατί το έθιμο αυτό είναι χρόνια. Χιλιάδες χρόνια και δεν πρέπει να εγκλήσεις τελείως. Έρχονται Άγιες Μέρες, φίλες και φίλοι, και εμείς θα είμαστε στα σπίτια μας. Πολύ περίεργα πράγματα θα έλεγα και ακούμε και διάφορα άλλα, περισσότερο περίεργα. Ακούμε λέει, μερικούς γράφουν στα διάφορα tweet, τώρα έχουμε τα tweet, έχουμε τα facebook, έχουμε τα instagram, δεν τα ξέρω και πολύ καλά εγώ αυτά. Να φύγουμε λέει από τα σπίτια μας, να φύγουμε από τις πόλεις που είμαστε συστημένοι πολύ και να πάμε στα βουνά. Τι λέτε ρε παιδιά, που να πάμε στα βουνά. Να φύγουμε λέει να πάμε στα βουνά, γράφουν διάφορα, εν πάση περιπτώσει και μπορεί να τρελαθούμε. Εμείς κοιτάμε ψηλά, κάνουμε το σταυρό μας, να έχουμε την υγειά μας, εμείς, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, όλοι οι συνάνθρωποι μας και αυτά να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε γιατί θα μας τρελάνουν. Αλήθεια, τι έγινε όμως με τον Εύρο, γιατί καμία αναφορά σταμάτησαν εκεί οι Τούρκοι να μας στέλνουν, αν τους πήγανε παρακάτω λέει να τους στείλουν με τις βάρκες τώρα. Εντάξει, ακούστε φίλες και φίλοι, ποια είναι η γνώμη μου. Αυτοί προσπαθούν να δουν, όχι οι Τούρκοι, γενικά οι μεγάλοι, προσπαθούν να δουν την αντοχή μας, να δουν την αντοχή των κρατών με το βιολογικό όπλο, μάλλον με το βιοκατευθυνόμενο όπλο θα έλεγα. Θέλω να δοκιμάσουν ποιες χώρες έχουν την τεχνογνωσία να αποφύγουν τα χτυπήματα του ιού. Θα μου πείτε τώρα, η Ελλαδίτσα μας έχει την τεχνογνωσία. Βεβαίως και την έχει. Η Ελλαδίτσα μας έχει άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα έχει τη διατροφή. Έχει το ελαιόλαδο. Έχει τον ήλιο. Που βγήκαν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί και επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι εδώ τουλάχιστον δεν θα έχουμε ιό. Θα τον περιμένουμε, λέει, το φθινόπωρο. Εντάξει. Είμαστε σε ένα πόλεμο, φίλες και φίλοι, χωρίς πόλεμο. Αυτά μας λένε, αυτά ακούμε. Είμαστε σε μια κατάσταση ανεξαρτοποίησης χωρών. Όταν σας έλεγα την περασμένη φορά ή και πολύ παλιότερα, όταν ήμουν στο ραδιόφωνο 27 χρόνια, ότι θα πάμε στη δεκαετία του 50 κάποια στιγμή, νομίζω ότι τώρα ήρθε. Δυστυχώς ήρθε. Βγήκε και ο Μακρόν και λέει έχουμε πόλεμο. Βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δικός μας, καλή του ώρα και λέει έχουμε πόλεμο. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τώρα τι πόλεμο έχουμε. Χωρίς πόλεμο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα σας πω κάτι άλλο όμως. Η μετακορονοϊκή εποχή δεν θα έχει καμία ομοιότητα με την πρώην κορονοϊκή εποχή, δηλαδή πριν τον κορονοϊό.
μετά από τον τόσο μακροχρόνιο εγκλεισμό και διακοπή κάθε δραστηριότητας, το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, δυστυχώς θα το πω, δεν θα είναι καλό. Δεν θα είναι καθόλου καλό για όλους μας. Οικονομικά μιλάω. Και τώρα απορώ, έτσι σκεπτόμουν προχθές, απορώ γιατί οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δεν πέθαιναν έτσι. Και δεν τα ακούγαμε, δεν είχαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν 50-100 χρόνια. Δεν υπήρχαν οι, βεβαίως υπήρχαν οι. Αυτό που δεν υπήρχε όμως, κυρίες και κύριοι, προσέξτε αυτό που θα σας πω, δεν είχαν τότε το στρες, το άγχος, τον υπερκαταναλωτισμό. Να πάρουμε τα πάντα. Το κυνήγι του χρήματος. Δεν το είχαν τότε. Δεν το είχαν. Με ένα κρεμμύδι, μια ελιά και ένα ψωμί κάνανε το μεσημεριανό τους. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία τότε που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχαν κινητά, κινητά τηλέφωνα που τις περισσότερες φορές βαράνε, χτυπάνε και μας βρίσκουν οπουδήποτε για να μας πούν κάτι δυσάρεστο. 8 στις 10 φορές. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί. 8 στις 10 φορές το τηλέφωνο που χτυπάει θα μας πει κάτι δυσάρεστο. Το κυριότερο όμως δεν υπήρχαν τα δηλητήρια. Δεν υπήρχαν τα ζυζανιοκτώνα που ραντίζουμε διάφορα λαχανικά μας, τη γη μας, τις ντομάτες, τα αγκούρια, για να κοκκινήσουν γρήγορα, λέει, οι ντομάτες και να μεγαλώσουν γρηγορότερα τα αγκούρια. Και σε πολλές περιπτώσεις όταν το βάζουμε στο ψυγείο, το ψυγείο η πόρτα το πρωί, την άλλη μέρα το πρωί να ανοίγει. Ναι, ναι, το έχω πει παλαιότερα και γέλασε όλοι σπάνι. Φτώχεια, λέει, μεγάλη είχαμε πριν 50-100 χρόνια, έτσι λέμε. Μήπως η μεγάλη φτώχεια είναι τώρα, θα έρθει σε λίγο, δεν κινδυνολογώ, προσέξτε. Πρέπει όμως να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας, γιατί δυστυχώς η μετά κορονοϊκή εποχή θα είναι λίγο δύσκολη. Θα είναι δύσκολη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο για σήμερα, να ευχηθώ άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο υγεία και εμείς να το ξεπεράσουμε. Και θα τα καταφέρουμε, εννοείται. Εννοείται. Βεβαίως θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε για να. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα, αν ψυχοπλάκωσα μερικούς, έχω να πω ένα. Όχι άγχος. Παιδιά, όχι άγχος. Έχουμε μια κυβέρνηση με επιτυχία, θα έλεγα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Βλέπετε ότι ειδικά στην Πελοπόννησο δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα. Το είπε προηγουμένως, χάρη, αν δεν κάνω λάθος. Ένα θάνατο. Έτσι. Και ναι, 22 μέχρι στιγμής. Ναι. Στη Λακωνία τίποτα. Μηδέν. Πέρασα από το νοσοκομείο. Πολλές τι έγινε, παιδιά. Λέω, δεν έχετε εσείς καραντίνα εδώ. Ποια καραντίνα, δεν έχουμε κορονοϊό εδώ, λέει. Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Και να φύγει το άγχος από πάνω μας. Το άγχος παίρνει θάνατο. Και όπως σας λέω, να μη στενοχωριέστε. Για τίποτα και με τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.